Είπες ότι κοινωνικά ο κόσμος αλλάζει, κάποτε ο θεσμός του γάμου ήταν απαραίτητος για την κοινωνική ισορροπία. Για να γνωριστούν οι άνθρωποι, καταρχάς. Για να μπορέσουν να βγαίνουν έξω, να αραβωνιαστούν. Για να μπορούν να δουν και αν ταιριάζουν χημικά και ερωτικά, πρέπει να παντρευτούν. Εσύ έχει τύχει να πατήσεις μια σύντροφό σου, να την απιστείς? Φυσικά, και θα το παραδεχτώ τώρα δημόσια. Είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου? Όχι, όχι, δεν έχει τύχει. Σας έχει τύχει? Ναι, μου έχει τύχει, βεβαίως. Μου έχει τύχει και κατά περίπτωση την έχω διαχειριστεί. Ζέτα, θέλω να σε ρωτήσω και για το παιδάκι σου. Πώς είναι ο πρώτος καιρός μαζί της? Είναι συγκλονιστικά, τι να σου πω. Είναι τέλεια. Είναι όπως δεν μπορούσα να φανταστώ. Ό,τι και να μου λέγανε, αυτή η εμπειρία με το παιδί από τη στιγμή που γίνεσαι μητέρα και το ζεις, είναι απερίγραπτη. Είπες δεν πιστεύω το γάμο. Τη βάφτιση την πιστεύεις? Γιατί γίνεται λόγος και γι' αυτό τελευταία? Δεν ξέρω αν θα κάνουμε βάφτιση. Το σκεφτόμαστε. Όνομα ωστόσο τις έχουμε δώσει ήδη. Η βάφτιση δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Άρα αυτό που θα κάνει είναι μόνο να γιορτάσει τον ερχομό του παιδιού σου, να κάνεις ένα πολύ μεγάλο πάρτι και να ορίσεις κάποιους ανθρώπους νονούς που τους βρίσκεις ωραίους ανθρώπους και θα μεταδώσουν καλή ενέργεια στο παιδί σου. Εσύ τώρα είσαι σε σχέση, αυτό ξέρω. Θέλω να μου πεις τι έχουν περισσότερο οι Κύπριες από τις Ελληνίδες. Δικαίως είναι το νησί της Αφροδίτης. Δηλαδή για τον μικρό πληθυσμό που έχει το νησί, θεωρώ ότι βγάζει πολύ όμορφους ανθρώπους και αγόρια, όχι μόνο κοπέλες. Λέλια, είναι η Αφροδίτη σου? Ναι, το ομολογώ.